Είμαστε με τον Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού Βιομηχανίας και ΕΣΠΑ Παναγιώτη Χριστόφα και πρόκειται να μιλήσουμε για το Σάρλιτσα, καθώς προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ σωστά. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκήρυξε τον ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό αξιοποίησης του οικοπαίδου εδώ του Σάρλιτσα, τόσο με τη δημιουργία ενός κέντρου θερμαλισμού όσο και πολιτιστικού συγκροτήματος. Ο διαγωνισμός αυτός τρέχει μέχρι περίπου τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ευελπιστούμε να κατατεθούν αρκετές προτάσεις. Θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή από διακεκριμένους αρχιτέκτονους, θα οριστεί το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με το σχεδιασμό τα αποτελέσματα θα είναι προς το τέλος Νοεμβρίου αυτού του έτους. Τι θα αποτυπώνονται στα σχέδια των αρχιτεκτώνων? Στα σχέδια των αρχιτεκτώνων θα κάνουν πρόταση για το πώς θα αξιοποιηθούν τα διατηρητέα κτίρια. Είναι αυτό που βλέπετε εκεί, το βασικό κτίριο του Σάρλιτσα, αλλά και τα δύο κτίρια τα βοηθητικά που χρησιμοποιούνταν παλιότερα πίσω, όπως επίσης υπάρχει πρόβλεψη για να γίνουν τα νέα κτίρια εδώ σε μια περιοχή όπου πρόσφατα γίνανε και οι κατάλληλες ανασκαφές από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου και μας αποδέσμευσε το χώρο αυτό του οικοπαίδου ότι πράγματι μπορεί να γίνει κτίριο, και ένα κτίριο προβλέπεται και εκεί όπου κατεδαφίζεται αυτό που δεν έχει καμία αρχιτεκτονική αξία και στη θέση του περίπου θα υπάρχει δυνατότητα ενός νέου κτίριου. Επίσης, να πω ότι στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι και η συνολική ανάδειξη εδώ του υπόλοιπου οικοπαίδου, όπως επίσης και η ανάδειξη των αρχαίων ευρημάτων που υπάρχουν μπροστά, έχουν βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια μπροστά από το κτίριο του Σάρλιτσα. Πώς θα λειτουργήσει το κάθε κτίριο, τι ρόλο θα έχει? Προβλέπονται πάρα πολλά στην προκήρυξη, στην αναλυτική προκήρυξη για τους συναδέλφους αρχιτέκτονες που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις και υπάρχει και αναλυτικό τεύχος δεδομένων. Υπάρχει πάντα και η ευελιξία του αρχιτέκτονα να προτείνει, δεν θέλω να πω περισσότερα. Να πω όμως με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι πέρα από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιήσει ένα έργο σωστικών εργασιών για να προστατεύσουμε αυτό το μνημείο. Βλέπετε, με τη φθορά του χρόνου έχει κάποια σημάδια που κινδυνεύει να καταρρεύσει. Έτσι θα γίνει μερική αντικατάσταση της στέγης, θα γίνει εσωτερικά υποστήλωση των δαπέδων εκεί που υπάρχει πρόβλημα, όπως επίσης και τα κουφώματα θα κλειστούν, πάντα σύμφωνα με τις τεχνικές που εγκρίνονται από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και το Υπουργείο Πολιτισμού για προστασία τέτοιων μνημείων, ώστε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και των οριστικών μελετών να σταματήσει τουλάχιστον η φθορά που υπάρχει λόγω των καιρικών φαινομένων. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τα ιαματικά λουτρά? Είναι κάποιες παράλληλες ενέργειες που κάνουμε σαν Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είναι πολύ σημαντικό μετά από πάρα πολλά χρόνια να λειτουργήσουν τα ιαματικά λουτρά. Αυτή τη στιγμή είναι για γνωμοδότηση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Οι ενέργειες γίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Υπουργείο Τουρισμού. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει οριμάσει όλες τις μελέτες. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, εκδίδεται οικοδομική άδεια και στη συνέχεια μπορεί να προκηρυχθεί η ανακατασκευή αυτού εδώ του κτηρίου για να λειτουργήσουν τα ιαματικά λουτρά που τόσο θέλει η περιοχή.